Ποιος θα μας ξεναγήσει σε μια άλλη ενδιαφέρουσα διαδρομή για το πότε και πού ψάχνουμε κεφάλαια. Ξέρετε, είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρόταση αυτή να τη συζητήσουμε και αφορά όχι μόνο όσοι είναι εδώ πέρα μέσα, αλλά και πάρα πολλούς που είναι έξω από εδώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ο Βόλος είναι ιδιαίτερη πατρίδα μου, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος να μιλάω εδώ πέρα. Ονομάζομαι Γιώργος Γάτος, είμαι αναλυτής επενδύσεων στον όμιλο επιχειρήσεων Θέρμη. Η Θέρμη Μέδρα τη Θεσσαλονίκη έχει μια θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων, η οποία στο παρελθόν επένδυσε και φιλοξένησε εταιρείες από αρχικό στάδιο, επενδύοντας από 170 χιλιάρικα, ως και εταιρείες λίγο πιο όρημες, επενδύοντας μέχρι και περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ενώ τώρα διαθέτει και ένα venture capital fund 24 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο επενδύει σε καινοτόμες εταιρείες σε μετέπειτα στάδιο, όταν δηλαδή αυτές οι εταιρείες ήδη έχουν αναπτυχθεί και χρειάζονται τα κεφάλαια ώστε να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο, δηλαδή μιλάμε για κεφάλαια σφοράς για αρχικές ιδέες, και σε project με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εκτός αυτού, έχω έναν ρόλο, το λέμε μεταξύ μας και γελάμε μια φορά, του επιχειρηματικού ακτιβισμού. Μας αρέσει, ας πούμε, να κάνουμε πράγματα έτσι ώστε νέος κόσμος να μπορεί να πιάνει την ιδέα του και από την ιδέα να πηγαίνει σε επόμενα επίπεδα και ενδεχομένως, αν αυτή η ιδέα είναι καλή και έχει και την δυναμική και χρηματοδότηση να βρει και να γίνει μια υγιής επιχείρηση και να μεγαλώσει. Συντονίζοντας έτσι διάφορες δράσεις και προθερμοκοιτίδας και το Open Coffee της Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι μια μηνιαία συνάντηση γύρω του χώρου της τεχνολογίας. Και το outcome που κάναμε πρόσφατα και μάλιστα σήμερα θα μιλήσει και ένας συμφοιτητής σας, ο οποίος συμμετείχε να σπίτει σε εντυπώσεις. Λοιπόν, λεφτά υπάρχουν. Όσο αστείο και να ακούγεται, μας το χάλασε ο Πρωθυπουργός που το είπε τόσο πολύ, αλλά αλήθεια είναι ότι λεφτά υπάρχουν. Και όποιος δεν πιστεύει, ας δει έναν πλούσιο συγγενή, έναν επιτυχημένο επιχειρηματία στο γενικό του περιβάλλον. Ο κόσμος αυτός, αν παρακαλάει αυτή τη στιγμή να βρει καλές ιδέες να επενδύσει, διότι κάτι θέλει να κάνει τα λεφτά του. Λοιπόν, βέβαια, κορόιδα δεν υπάρχουν. Για να επενδύσει κάποιος, πρέπει η ιδέα αυτή να έχει προοπτικές. Και όχι μόνο να έχει προοπτικές ως ιδέα, η υλοποίηση αυτή και οι άνθρωποι που θα την υλοποιήσουν να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το πράγμα. Οι μέρες περιέργως, παρότι είναι δύσκολες για το μακροοικονομικό περιβάλλον, αν είσαι νέος, έχεις και λίγο μεγαλύτερος, αλλά έχεις και την τεχνογνωσία και την όρεξη. Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα και τα καινούργια funds που είπε ο κ. Μαρκόπουλος που θα δημιουργηθούν είναι ένα συν και κάποια προγράμματα τα οποία και εγώ συμφωνώ, τα προγράμματα δεν είναι απέναντι στις πιλωτήσεις, αλλά εφόσον κάνουμε κάτι και ταιριάζει, γιατί όχι. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Πού βρίσκουμε κεφάλαια και πότε τα αναζητούμε αυτά. Πρώτα απ' όλα δεν είναι ομαδικό σπόρο αυτό. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε γενικά. Δεν υπάρχει πεπατημένη, δεν είναι ότι αν σας πω 1, 2, 3 και τα κάνετε θα βρείτε κεφάλαια. Είναι πολύ διαφορετικό αν είστε στην πληροφορική, είναι πολύ διαφορετικό αν είστε στο πρωτογενή τομέα. Είναι πολύ διαφορετικό αν έχετε ένα μαγαζάκι στη γειτονιά και θέλετε να το αναπτύξετε και πολύ διαφορετικό αν κάνετε mobile applications στα τουρκικά, τα οποία βοηθάνε παιδιά με δυσλεξία. Είναι τελείως διαφορετικά. Λοιπόν, σίγουρα όμως για να επενδύσει κάποιος σε μια ιδέα, πρέπει αυτή η ιδέα να μπορεί να μεγαλώσει. Λοιπόν, χωρίς να θέλω να χαλαρώσω πολύ την κουβέντα, θα σας πω σκεφτείτε τα ραντεβού όταν ψάχνετε σύντροφο. Είναι ακριβώς η ίδια σχέση. Και δεν μιλάω σύντροφο για κάτι εφήμερο, μιλάω για μια σχέση που θες να χτίσεις πάνω σε αυτήν. Λοιπόν, πριν να πας στο ραντεβού, αναζητήσεις πρώτα απ' όλα προετοιμάζεσαι. Έτσι, και αυτό τι σημαίνει όταν έχω μια επιχειρηματική ιδέα ή όταν ξεκινάω. Ετοιμάζω ένα επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο δεν χρειάζεται να είναι ατελείωτο, δεν πάει με το κιλό η μελέτη. Είναι κάποιες σελίδες που περιγράφει τι θέλω να κάνω, πώς θα το επιτύχω, ποιος είμαι, τι χρήματα ζητάω, τι θα κάνω τα χρήματά σου και τι χρήματα θα αποφέρω. Λοιπόν, καλό είναι να έχω αναπτύξει ένα πρωτότυπο, γιατί όσο περισσότερο έχω αναπτύξει, έχω βάλει κάποια δικά μου χρήματα, χρήματα από φίλους, τα λεγόμενα friends, family and fools, δηλαδή είναι φίλοι, οικογένεια και ηλίθιοι, οι οποίοι πιστεύονται εσένα και όχι την ιδέα σου, είναι ο κλειστός κύκλος. Έχω κάψει λοιπόν και κάποιο χρήμα, έχω κάνει ένα πρωτότυπο, έχω κάτι να δείξω, έχω το business plan και αναζητώ. Τώρα. Αν είμαι στην διατροφή, είναι πολύ χαζό να πάω σε αυτά τα καινούργια funds που θα βγουν, τα οποία είναι για πληροφορική και επικοινωνία. Αφού δεν είναι στο στόχαστρο λοιπόν του fund, δεν μπορώ να απευθυνθώ εκεί να πάρω κεφάλαια. Το ίδιο με το ραντεβού, αν το στυλ μου εμένα είναι μία μελαχρινή με καμπύλες, πώς θα πάω σε μια ξανθιά αδύνατη
να αναζητήσω αυτό το σύντροφο που είδαμε. Λοιπόν, είναι αυτό το πράγμα. Άρα, ετοιμάζω το πορτφόλιό μου έχοντας το επιχειρηματικό μου σχέδιο, την παρουσίασή μου και κάποιο πρωτότυπο για το δύο άλλο και αναζητώ funds είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό τα οποία επενδύουν στον τομέα μου. Είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, funds θα δημιουργηθούν και θα υπάρχουν. Πού μπορεί να τα βρει κανείς για να μην τρώνε το χρόνο σας? Πολύ απλά και στο startup Greece που θα ακούσετε και περισσότερα αργότερα. Μπορείτε να βρείτε ποια στοιχεία της εταιρείας που είμαι εγώ, αλλά και των υπολείπων που ασχολούνται στον χώρο. Και απλά αν κάνετε μια αναζήτηση seed financing ή seed venture capital στο ίντερνετ, θα βρείτε όχι μόνο τα ελληνικά, θα βρείτε και ξένα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν funds που επενδύουν από 30-50 χιλιάδες, ως και πάνω πολλά εκατομμύρια. Το θέμα είναι όμως ότι, όπως είπα, δεν είναι ομαδικό, είναι πάντα κατά περίπτωση. Λοιπόν, άρα είπαμε για, για το εγώ όπως προετοιμάζομαι και πού κοιτάω να πάω. Και έρχεται η ώρα του ραντεβού. Συναντιέμαι με αυτούς τους ανθρώπους. Εκεί πρέπει να δημιουργηθεί μια καλή εντύπωση. Δεν γίνεται σε μια-δυο συναντήσεις να έχεις τα αποτελέσματα, αλλά ξεκινάς τις βάσεις. Πώς πας να καμιά φορά δεν ξαναφύγει και να πάτε σε τυφλό ραντεβού και να πας εκεί και να ψάξεις να δεις την έξοδο, αυτό μπορεί να συμβεί με έναν επενδυτή. Διότι ο επενδυτής αυτός δεν σας έκανε. Ή το ανάποδο, έτσι. Δεν σημαίνει ότι η ιδέα σας απαραίτητα είναι κακή ή ότι ο επενδυτής δεν ξέρει. Μπορεί να μην ταιριάζει το γνώτη σας. Είναι, όπως είπαμε, διαφορετικές οι ατζέντες των δύο πλευρών. Λοιπόν, από εκεί και πέρα συνήθως τι γίνεται, γίνονται 2-3 ραντεβού, στέλνετε το business plan, ζητάνε εξηγήσεις και άλλα ραντεβού και αν όλα πάνε καλά, έρχεται η ώρα που παίρνετε το λεγόμενο term sheet. Τι είναι αυτό? Ένα συμφωνητικό που λέει ποιοι είναι οι όροι της συνεργασίας. Σαν ένας γάμος, σκεφτείτε το. Λοιπόν, αυτός ο γάμος που είναι και από έρωτα, είπαμε, γιατί και οι δύο πλευρές τα βρήκαν και είναι πολύ χαρούμενες και μία βάζει τα χρήματά της και η άλλη βάζει το νεράκι τη δουλειά της. Έχετε λοιπόν να παράγουν αυτό τον έρωτα και να βγει κάτι πολύ μεγαλύτερο και πολύ καλύτερο. Λοιπόν, όμως για να έχει ξεκινήσει αυτός ο έρωτας, και στην Εκκλησία λέει μέχρι να σας χωρίσει ο θάνατος, στον επιχειρηματικό κόσμο αυτοί δεν θα κάτσουν τόσο πολύ τιμές. Είναι θεσμικοί επενδυτές, είναι manager, έχουν εταίρους. Συνεδέμενες επενδυτές οι οποίοι τους εμπιστεύτηκαν τα λεφτά τους να τα επενδύσουν, να τα κάνουν πολύ περισσότερα και να τα φέρουν πίσω. Οπότε ξεκινάει λοιπόν αυτή η σχέση και λέω ότι σε 3-5 χρόνια πρέπει όχι μόνο να αναπτυχθείτε, όχι να πάτε πάρα πολύ καλά, αλλά να αποδώσετε και πολύ πολύ περισσότερο έτσι ώστε να είναι κίνδυνο για τον επενδυτή. Δηλαδή να βάλει ένα ευρώ. Ορίστε. Όχι, εγώ στην Ελλάδα με τις καμπύλες. Λοιπόν. Θέλει λοιπόν να γυρίσουν τα λεφτά του πολύ περισσότερα. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να μπορεί να βγει και από την εταιρεία. Δηλαδή, μπήκε με την Πατριάρχη, θα πρέπει να υπάρχει ένας χωρισμός, φιλικός, όχι με κακό, ένας χωρισμός γιατί αυτός πήρε την υπεραπόδοσή του και θέλει να τη γυρίσει πίσω. Εσείς αναπτυχθήκατε, χρησιμοποιήσετε τα χρήματα και είτε μαζί αποφασίσετε να πουλήσετε αυτή την εταιρεία, είτε την, αν και ήταν διαφορετική, τη βάλατε σε κάποια χρηματιστηριακή αγορά, είτε το μερίδιό σας πουλήθηκε σε κάποιο στρατηγικό επενδυτή κτλ. Άρα, ανακεφαλαιώνοντας για να μην πάρω άλλο το χρόνο σας, θυμάστε το ραντεβού. Προετοιμάζομαι όσο καλύτερα μπορώ να πάω, έχω μια ειλικρινή σχέση, συμβιβάζομαι, κανένας επενδυτής δεν είναι άγγελος, αλλά δεν είναι και εχθρός, στη μέση είναι όλα αυτά, και πάντα πρέπει να του δείξω πώς όταν θα μπει, μετά από λίγα χρόνια μπορεί να βγει, παίρνοντας μια υπεραξία. Αυτά. Καλή επιτυχία. Πολύ γραφειρά και με ενδιαφέρουσες παραστάσεις ο κύριος Γάτρος μας έδειξε πώς και πού βρίσκει κανένας τα χρήματα, παραγγείλοντάς τα και με άλλα ενδιαφέροντα σημεία.